Φυσικά τις έντονες αντιδράσεις, καθώς αντίκειται στην ιδεολογία της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πλέον έχει χωριστεί, όπως φαίνεται, και όχι μόνο στην Αχαΐα, σε δύο στρατόπεδα. Τους προεδρικούς, εκείνους δηλαδή που στηρίζουν τις κινήσεις του Πρωθυπουργού και παραμένουν πιστοί στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα και στις διαπραγματεύσεις έτσι όπως τις χειρίστηκε μαζί με τον κύριο Τσακαλώτο και φυσικά τη διαπραγματευτική ομάδα, τους ανθρώπους που είχαν πάρει το βαρύ φορτίο, είχαν σηκώσει το βαρύ φορτίο εκείνο των πολύωρων διαπραγματεύσεων. Όμως έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, πλέον οι διαπραγματεύσεις αυτές δυναμητίζουν, να το θέσω πιο με μεγαλύτερη ακρίβεια, δυναμητίζουν τα θεμέλια του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Η συμφωνία που πήρε ο Πρωθυπουργός λοιπόν διχάζει και τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας, όπως είπε νωρίτερα, του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία και κατέληξαν σε δύο διαφορετικά κείμενα ουσιαστικά αποφάσεις για το θέμα και κατά τη συνεδρίαση του κομματικού οργάνου χθες έγινε αυτό. Μάλλον τη Δευτέρα έγινε αυτό το βράδυ προς Τρίτη πρωί. Η μία τάση είναι κατά της συμφωνίας, συγκεντρώνοντας 14 μέλη του οργάνου από τα 25 παρόντα, ενώ υπέρ της συμφωνίας ψήφισαν τα υπόλοιπα 11 μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής. Όπως βλέπετε και εδώ, είναι μικρές οι διαφορές. 14 μέλη είπαν όχι στη συμφωνία που έκανε ο Πρωθυπουργός και 11 από τα συνολικά 25 είπαν ναι. Στο κείμενο το οποίο και μας απέστειλε και η Επιτροπή Αχαΐας αναφέρονται και τα ονόματα, νομίζω δεν είναι παρόντος, μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής αφορά, ανθρώπους που στηρίζουν την παράταξη σε τοπικό επίπεδο. Αυτή την εντολή όμως που έδωσαν θέλουν να την ακολουθήσουν και οι βουλευτές, οι άνθρωποι που ουσιαστικά εκπροσωπούν την Αχαΐα στο Κοινοβούλιο. Μάλιστα, δηλαδή ουσιαστικά το μήνυμα πάει, Γιάννη, στην κυρία Ασία Αναγνωστοπούλου, την κυρία Μαρία Κανελοπούλου, συγγνώμη, και τον Βασίλη Χατζηλάμπρου, έτσι. Αυτή είναι η τρεις βουλευτές. Είναι όμως υπερβολικό αυτό, έτσι. Αν λάβει κανείς υπόψη... Ο βουλευτής δεν εκλέχτηκε. Επελέγει ενδεχομένως μέσα από μια διαδικασία κομματική, εκλέχτηκε όμως σε ένα ευρύτερο φάσμα ανθρώπων της. Κοιτάξτε, εν δυνάμει αυτοί οι άνθρωποι είναι τα μέλη της Νομαρχιακής, είναι εν δυνάμει, φυσικά είναι ψηφοφόροι. Και πέραν αυτού είναι και άνθρωποι οι οποίοι έτρεξαν, προσπάθησαν, συσκέφτηκαν μαζί με τους βουλευτές. Δεν είναι κάποιοι τυχαίοι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο Αχαΐας. Συμφωνώ, αλλά μπορούν. Έχει βαρύτητα ο λόγος τους και η προτροπή τους. Συμφωνώ. Θα μπορούσαν να πούνε: εμείς στέλνουμε το μήνυμα στους βουλευτές. Ο βουλευτής αποφασίζει λαμβάνοντας υπόψη και αυτό. Αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τις ψήφους που πήρε και την επαφή που έχει με την κοινωνία. Και την επαφή που έχει με την πραγματικότητα. Αυτό η άποψή μου είναι, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η άποψή σου και αυτό είναι το ιδεατό. Αυτό είναι ο ορισμός της δημοκρατίας. Αλλά τώρα μην το πιάσουμε και αυτό, γιατί πονάει και. Στο παρελθόν έχουμε δει διαγραφές γιατί κάποιος βουλευτής απέκλεινε των γραμμών της κομματικής παράταξης. Η ιδεολογία είναι κάτι το οποίο δυστυχώς θα πω, δεν θα πω ευτυχώς ή δυστυχώς, μόνο δυστυχώς θα πω, είναι κάτι το οποίο δεν επιτρέπει πολλά καμπανεβάσματα στις απόψεις, ακόμη και αν αυτές έχουν να κάνουν με την χρεοκοπία της χώρας. Πάντως αν εμπλακούμε σε αυτές τις λογικές, αυτές τις ώρες που άμεσα πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις, θα μπλέξουμε. Πρέπει να βάλουμε πλάτη. Όλοι το λένε, όλοι το έλεγαν και όλοι θα το λένε. Πώς πρέπει σε αυτή την δύσκολη περίοδο να συμβαδίσουμε, να δούμε πώς μπορεί να συμβεί το μικρότερο κακό, γιατί κακό είναι και αυτό το οποίο έχει συμβεί, αλλά κάποιοι... Από τη μία πλευρά ο κομματικός μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ φρενάρει. Από την άλλη η κυβέρνηση προσπαθεί να μην χάσει όσο μπορεί περισσότερους. Όλο αυτό όμως πρέπει αύριο να ψηφιστεί και αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιοι θα κάθουν να σφυρίζουν αδιάφορα και θα ζητάνε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το ψηφίσουν για να περάσει, να γλιτώσουμε και μετά τους λένε εσείς ψηφίσατε. Αυτά δεν θα οδηγήσουν σε καλό συμπέρασμα. Βέβαια, Γιάννη και Διονύση, αν με επιτρέπετε, δεν μπορεί να κοπεί και τελείως ο ομφάλιος λόρος των νομαρχιακών επιτροπών από τους εκπροσώπους, από τους βουλευτές. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι πριν από 10 μέρες όλοι οι βουλευτές, τέλος πάντων να μην λέμε και όλοι, πάρα πολλοί βουλευτές επέστρεψαν στις περιφέρειες. Τους, και στις συγκεντρώσεις που έγιναν κατά τόπους υπέρ του όχι, έδιναν το παρόν και ήταν αυτοί που τέλος πάντων συντόνισαν μια συγκεκριμένη κατάσταση. Τώρα, μετά από 10 μέρες, δεν μπορούμε τελείως να τα αποκόβουμε και να λέμε ότι ναι, ασφαλώς και δεν είναι υποχρεωμένος να υπακούσει αυτό που του λέει η Νομαρχική Επιτροπή ή να πάρει απόφαση βάσει αυτού. Αλλά εντάξει, αυτό. Από την άλλη πλευρά, έτσι συντονίζονται. Εγώ συμφωνώ σε όλα. Αν μου επιτρέπετε.
Συγγνώμη, Γιάννη. Ναι, 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 μίλησε εσύ γιατί εμείς. Ουσιαστικά σχολιάζουμε λίγο τα πράγματα έτσι όπως έχουν, έτσι και ο κόσμος ακούει και διαμορφώνει και αυτό την άποψή του αυτές τις ημέρες. Τα βλέπετε και μέσω ακόμα και των social media. Ο καθένας από 5 χρονών μέχρι 105 κάνει το σχόλιο του, έτσι. Λέει την άποψή του έτσι, είτε γνωρίζει είτε δεν γνωρίζει, είτε έχει διαβάσει είτε δεν έχει διαβάσει. Είτε ζει στην Ελλάδα είτε ζει στην Γκουαδαλαχάρα. Έχει την άποψή του, την εκφράζει. Όμως έχουμε έναν πρωθυπουργό, τον οποίο φαίνεται ότι εμπιστεύεται η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και το κόμμα του το ίδιο και τα στελέχη θέλουν αυτή την εμπιστοσύνη να τη συντηρήσουν. Και από την άλλη, λέμε, ξέρεις, το κόμμα δεν κατάλαβε, το κόμμα παίρνει διαφορετική άποψη, παίρνει αποστάσεις από αυτό που επέλεξε. Εδώ έγινε πραξικόπημα. Ποιο το κάνει πραξικόπημα, ποιο επέλεξε. Η αλήθεια είναι ότι ο πρωθυπουργό αναγκάστηκε. Έτσι. Δεν ήταν αυτό που κάνει οι επιταγέ του όταν ζητούσε την ψήφο μα και στι εκλογέ τη 25 του Γενάρη. Δεν το δέχομαι. Δεν τη δέχουμε τη φράση, Γιάννη, με συγχωρείτε, δεν έχουμε αναγκάστηκε. Επέλεξε. Άλλοι πρωθυπουργοί μπροστά στη μεγάλη επιλογή έβαλε και το πιστόλι στον κρόταφο, έτσι. Τώρα εμείς ίσως είμαστε οι τελευταίοι που μπορούμε να εμπλακούμε με αυτό το θέμα και πλέον να κρίνουμε. Το μόνο που μας μένει, έτσι και αλλιώς δεν είχαμε άμεση εμπλοκή ούτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων καθίσαμε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε πλέον είναι απλά να κρίνουμε και να έτσι αξιολογούμε ο καθένας με τις γνώσεις του το τελικό αποτέλεσμα. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό το οποίο είπαμε και στην αρχή, ότι σε αυτή την δύσκολη φάση και τη στιγμή που πέρασαν τόσες δύσκολες ώρες έτσι ώστε να βρεθεί η συνισταμένη των απόψεων τόσων χωρών, έγινε μια σύνοδος κορυφής, ασχολήθηκε ο πλανήτης Γη. Και αυτό ήταν μια επιτυχία. Όμως από το βράδυ του δημοψηφίσματος, όταν ο κύριος Πρωθυπουργός το 60% ο ίδιος το ερμήνευσε ως εντολή να μην φύγουμε από την Ευρωζώνη, κάποιοι έπρεπε που θέλανε κάτι άλλο να το πούνε. Τώρα, Διονύση, ακόμη και αυτό με συγχωρείς, τώρα το πώς ερμηνεύει ο καθένας, άλλα έγραφε τώρα το. Εντάξει, πώς ερμηνεύω εγώ και εσύ δεν έχει αξία. Μπορούσα και αξία. Άλλα έγραφε το δημοψήφισμα. Άλλα μας έλεγαν για το ότι είναι αυτά τα οποία ψηφίζουμε και ότι ισχύει. Ότι άλλοι έλεγαν ότι το ναι σημαίνει ότι ναι, θέλω να μείνω στο ευρώ. Άλλοι ότι το όχι σημαίνει ότι όχι. Το δημοψήφισμα έγραφε ότι αναφέρεται στο μνημόνιο, ουσιαστικά και όσοι είχε προτείνει ο Σόμπλε σε πρώτη φάση. Ένα μπάχαλο. Έτσι, άμα καθίσουμε να το ερμηνεύσουμε καθένα κατά το δόκον, μπορεί να σημαίνει και αν θέλω να πάω. Ναι ή όχι. Εγώ δεν ερμηνεύω κανέναν. Άκουσα τον Πρωθυπουργό. Έχω εντολή να μην φύγουμε από την Ευρωζώνη. Αυτό είπε. Εντάξει, αυτό ήταν κάτι το οποίο είχε καταγραφεί και πριν τις εκλογές. Και στις δημοσκοπήσεις. Και σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Ναι, δεν είναι κάτι καινούριο. Όπως και να έχει, ο Πρωθυπουργός με τη διαπραγματευτική ομάδα, η οποία ήταν εξουσιοδοτημένη να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή και το είχε πει και νωρίτερα και πριν το δημοψήφισμα, ακόμη και με το ναι, ακόμη και με το όχι, πάλι θα πάλευε για το ευρώ. Αυτό έκανε, έκλεισε μια συμφωνία, καλώς, κακώς. Εγώ πιστεύω ότι πληρώνουμε απλά τα σπασμένα της καθυστέρησης και της μπιστολιάς, έτσι μπορώ να σκεφτώ άλλη λέξη τώρα. Και των προηγούμενων, εγώ θα είμαι δίκαιος, και των προηγούμενων έτσι, που δεν έκλεισαν τη συμφωνία και της επίσπευσης των εκλογών από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να βρει τρόπο να γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας και πάλι θα κέρδιζε τις εκλογές. Αυτή τη στιγμή είμαστε Διονύση, εγώ, εσύ και η Γεωργία. Είμαστε τρεις άνθρωποι και σχολιάζουμε ένα θέμα το οποίο, όπως σου είπα και νωρίτερα, τις προηγούμενες ημέρες υπάρχει περίπτωση να το συζητούσαν και τα 11 εκατομμύρια άνθρωποι, ακόμη και τα βρέφη. Και το συζητάνε. Είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα ο καθένας, εάν μιλήσεις μαζί του, έχει να σου πει και μια διαφορετική γνώμη, ίσως κοντά στη δική σου, είτε λίγο διαφορετική, είτε εντελώς διαφορετική. Συμφωνώ. Από εκεί και πέρα, το μόνο σίγουρο και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν και οι τηλεθεατές είναι πως πρέπει να υπάρχει ομοψυχία αυτή τη στιγμή. Πετύχαμε να μην συμβεί μια άτακτη χρεοκοπία, κάτι το οποίο παγκοσμίως είναι αντιληπτό και οι οικονομολόγοι το έλεγαν χωρίς να έχουν άμεσο συμφέρον από εμάς, από πανεπιστήμια του εξωτερικού, ότι δεν πρέπει να συμβεί στην Ελλάδα. Και όπως έχουμε τώρα βάλει το τρένο σε νέες ράγες, ίσως πιο σκληρές, πιο κακοτράχαλες, θα πρέπει να το οδηγήσουμε. Άρα έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος έκανε αυτή την επιλογή, δέχτηκε τις πιέσεις και κατάληξε εκεί. Πρέπει να το στηρίξουμε. Το να πετάμε πέτρες σε αυτούς που στηρίζουν τον πρωθυπουργό και δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ να κάθονται να πετάνε πέτρες δεν έχει νόημα. Λέγεται νερό στο κρασί αυτό. Νομίζω ότι. Μα πέρα από το νερό στο κρασί, εδώ υπάρχει. Θα πρέπει να το ρίξουν κάποιοι. Ακόμη και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι βαθιά πιστοί στην ιδεολογία του ΣΥΡΙΖΑ και από την πρώτη στιγμή περίμεναν τη μεγάλη καινοτομία. Ζούμε μια πραγματικότητα ενώσεων, μια πραγματικότητα που δεν θέλει την Ελλάδα εκτός μόνη της να ψάχνει στο χάρτη τον προσανατολισμό της. Είμαστε στην Ευρώπη, παραμείναμε στην Ευρώπη, δεν το έκανε κανείς άλλος, ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε αυτό.
Άρα θα πρέπει κάπως έτσι να συνταχθούν και οι υπόλοιποι. Όμως, μην ήταν αρχηγός ο Αλέξης Τσίπρας, ας ήταν κάποιος από τους υπόλοιπους. Όμως, οι οποίοι τώρα διατείνονται αντιθέτως. Όμως υπάρχει χρονοδιάγραμμα πιεστικό και άμα αρχίσουμε αυτά νομαρχικές... Άλλο αυτό. Άλλο σοβαρό ζήτημα αυτό. Δηλαδή, καταφέραμε στο ΚΕΠΕΝΤΕ να πετύχουμε μια συμφωνία, καλώς, κακώς, δύσκολη, εύκολη. Ας μην τα τεινάξουμε όλα τώρα στον αέρα. Όλα δείχνουν ότι θα περάσει από την Ελληνική Βουλή, ακόμη και αν δεν το καταφέρουν αυτό απαραίτητα με την στήριξη των κυβερνώντων βουλευτών και χρειαστεί να στηρίξουν όπως και θα κάνουν και το έχουν πει από την πρώτη στιγμή και βουλευτές των άλλων κομμάτων. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να έχουμε φαγωμάρες, να έχουμε γκρίνιες, να έχουμε ακόμη και εκλογές, όταν δεν θα έχει δεδηλωμένη οπότε. Αυτό θα στο τελειώσουν. Γιάννη, τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Το δηλώνουν. Δεν θα θέσουν θέμα δεδηλωμένης. Δεν το θέτουν το θέμα της δεδηλωμένης.